Στην αντίθεση του, στο ενδεχόμενο κατάργηση ή συγχώνευση νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου τη πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, εξέφρασε το Διοικητικό Συμβούλιο τη ΚΕΔΕ. Σύμφωνα με την ΚΕΔΕ, η κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου νομικών προσώπων ιδιωτικού των Δήμων θα προκαλέσει την κατάρρευση υπηρεσιών και των δομών. Για το θέμα μίλησε ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Πνευματικός, ο οποίος τόνισε ότι πρέπει να καταργηθεί το σενάριο για την κατάργηση νομικών προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου. Εμείς, σαν αυτοδιοίκηση με τον Καλλικράτη, προχωρήσαμε σε γενναίες μειώσεις που δεν είχαν προηγούμενο στα ελληνικά χρονικά των νομικών προσώπων. Μιλάμε για χιλιάδες νομικά πρόσωπα που καταργήθηκαν, πάνω από 3.000, και σήμερα όλοι οι Δήμοι έχουμε το πολύ 3 νομικά πρόσωπα. Αυτό το σενάριο που κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες για νέες συγχωνεύσεις και καταργήσεις νομικών προσώπων, θεωρώ ότι είναι ένα σενάριο που πρέπει να αποσυρθεί. Δυστυχώς, αυτοί που τα διαδίδουν αυτά τα σενάρια δεν έχουν καταφέρει στο στενό δημόσιο τομέα να κάνουν έστω και μία συγχώνευση, έστω και μία κατάργηση. Και προσπαθούν να ρίξουν τον μπαλάκι στην αυτοδιοίκηση, ξέροντας ότι τα περιθώρια πλέον είναι μηδενικά για νέες συγχωνεύσεις. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να γίνει. Θα υπάρχει πρόβλημα με τη λειτουργία των ίδιων των Δήμων. Αυτά τα νομικά πρόσωπα που έχουν διατηρηθεί είναι τα ελάχιστα που μπορούσε να έχει ένας Δήμος. Δηλαδή, για να καταλάβουν οι τηλεθεατές, μιλάμε για κατάργηση δεκάδων σχολικών επιτροπών, εκατοντάδων σε κάθε Δήμο. Και σήμερα έχουμε μία ενιαία σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας και μία δευτεροβάθμιας. Τι άλλο να κάνουμε, να τις καταργήσουμε και αυτές? Μιλάμε για την κατάργηση και την ενσωμάτωση όλων των πνευματικών κέντρων των παλαιών Δήμων σε ένα νομικό πρόσωπο. Των παιδικών σταθμών μαζί με τα ΚΑΠΗ και μαζί με άλλες δραστηριότητες που υπήρχαν, τις βάλαμε και αυτές σε ένα νομικό πρόσωπο. Τι άλλο να κάνουμε? Δεν μπορεί να γίνει καμία συγχώνευση, καμία κατάργηση καινούργια.